Σημερινή συνέντευξη τύπου. Είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα θα κάνουμε μία παρουσίαση της 10ης αντιρατσιστικής γιορτής που γίνεται 10 και 11 Ιουνίου στη Γεωπονική Σχολή, στην Ιερά Οδό. Οι διοργανωτές είναι το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και η Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό και είναι η 10η συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτό το γεγονός, το οποίο είναι ένα μεγάλο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός, μια μεγάλη συνάντηση συνύπαρξης αλληλεγγύης και κοινού αγώνα προσφύγων, μεταναστών και ντόπιων που αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των προσφύγων και όλων μαζί. Φέτος η 10η αντιρατσιστική γιορτή έχει σύνθημα «Χτίζουμε γέφυρες αλληλεγγύης, γκρεμίζουμε τους φράχτες της Ευρώπης φρούριο». Θεωρούμε ότι αυτό το σύνθημα εκφράζει μια πραγματικότητα, ότι από τη μία μεριά δηλαδή έχουμε μια συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη επίθεση στα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών, αλλά και άλλων και ντόπιων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη φρούριο, η οποία χτίζει φράχτες και αξιώνει από τους πρόσφυγες για τους οποίους εμπολής έχει ευθύνες για το ότι είναι πρόσφυγες, να μην μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν έχουμε μια κλιμάκωση με την πρόσφατη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με νέα στρατόπεδα αντί να γκρεμίζονται τα παλιά, τα οποία γίνονται πλέον στα νησιά και λέγονται hot spot, είναι φυλακές και για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες, μέχρι την ταυτοποίηση. Και από εκεί και πέρα ακολουθεί μια διαδικασία την οποία μπορούν να περιγράψουν και άλλοι άνθρωποι που είναι εδώ από ομάδες αλληλεγγύης. Έχουμε τους φράχτες που δεν πέσανε αλλά γίνονται και καινούργοι, τους φράχτες που είχαμε εμείς, γιατί η Ελλάδα είναι στην πρωτοπορία της, τον πρώτο φράχτη έφτιαξε η Ελλάδα, ή δεν θυμάμαι, μπορεί να ήταν και ο δεύτερος μετά από τη Θεότα και τη Μελίγια, ήδη από το 2011. Έτσι λοιπόν, αντί για να πέσει αυτός ο φράχτης που οι πρόσφυγες και το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες διεκδικούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε και καινούριους φράχτες στην Ιδωμένη μέχρι την Αυστρία. Έχουμε επίσης με νέους όρους την τους μετανάστες προς χαρτιά, παράτυπος μετανάστες, το οποίο περιγράφει την ίδια ακριβώς αθλειότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικής κυβέρνησης απέναντι τους, με αυτοί που είχαν ζήσει το προηγούμενο διάστημα που τους λέγανε λαθρομετανάστες με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι οι άνθρωποι αυτοί, και μάλιστα για πρώτη φορά τώρα, δεν παίρνουν καν τα υπηρεσιακά σημειώματα τα οποία παίρνανε για να φύγουν σε ένα μήνα από την Ελλάδα με διοικητική απέλαση. Ήδη από τα νησιά μπαίνουν στα hotspot, φυλακίζονται και όταν ταυτοποιηθούν μεταφέρονται σε άλλες φυλακές που είναι είτε η Πετρουράλη, είτε η Κόρινθος, είτε η Αμυγδαλέζα για να επαναπροωθηθούν στην ασφαλή, υποτίθεται, Τουρκία. Λοιπόν, με αυτή την κατάσταση, όπου για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά έχουμε χειροτέρευση στην πραγματικότητα, για τους πρόσφυγες είχαμε πριν δύο μέρες τις πρώτες δύο επαναπροωθήσεις στην Τουρκία για Σύριους πρόσφυγες. Σε αυτή την κατάσταση πάμε και 55.000 πρόσφυγες, οι οποίοι τυχεροί, έτσι θεωρητικά, οι οποίοι μπήκαν πριν τις 20 Μαρτίου τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και είναι σε διάφορα προσφυγικά στρατόπεδα στην Ελλάδα. Φιλοξενούνται. Φιλοξενούνται, υποτίθεται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική κυβέρνηση σε συνθήκες που είναι πάρα πολύ άσχημες, όπου ακόμα και η ίδια δυνατότητά τους ότι είναι πρόσφυγες και ότι είναι φιλοξενούμενοι αμφισβητείται, διότι έχουν λήξει τα υπηρεσιακά σημειώματα των ανθρώπων, δεν έχουν ανανεωθεί και έχουν πρόβλημα, διότι πηγαίνουν για ψώνια από διάφορα κέντρα προσφυγικά και τους συλλαμβάνουμε, και δεν υπάρχει εκτός από τον Ελαιώνα ούτε σε μία περίπτωση στρατοπέδου προσφυγικού από τα 54, αν δεν κάνω λάθος, υπηρεσία κλιμάκιο της υπηρεσίας ασύλου μέσα στα κέντρα που κάποιος να μπορεί να κάνει έτοιμα ασύλου ή έτοιμα για οικογενειακή επανένωση, αν η οικογένειά του είναι σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα ή
για το περίφημο relocation, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει παγώσει μέχρι δεν ξέρουμε πότε. Άρα, για τις συνθήκες σε αυτά τα στρατόπεδα θα μας μιλήσουν οι άνθρωποι της ομάδας αλληλεγγύης που είναι είτε εδώ και θα συνδεθούμε και με κάποιους από Skype. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες συνθέσεις και οι παρεμβάσεις. Εμείς λοιπόν στην 10η αντιδραστική γιορτή, σε αυτό το ζωφερό πλαίσιο, οργανώνουμε μια μεγάλη, όπως σας είπα, συνάντηση αλληλεγγύης και αγώνα. Είναι μια συνάντηση που φιλοδοξούμε να έχει πάρα πολύ κόσμο φέτος, διότι φιλοδοξούμε πολλοί άνθρωποι από τους δεκάδες χιλιάδες, τους εκατοντάδες χιλιάδες που εκφράστηκαν αλληλέγγυα προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες το προηγούμενο διάστημα. Θα περάσουν από τη γιορτή, όπως γιατί η αλληλεγγύη δεν σταμάτησε, διότι η αλληλεγγύη συνεχίζεται μέσα και έξω από τα επίσημα και ανεπίσημα προσφυγικά στρατόπεδα από χιλιάδες ανθρώπους. Και φιλοδοξούμε να είναι και μια συνάντηση για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή για τους πρόσφυγες, για τους ανθρώπους των ομάδων αλληλεγγύης, όπου θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα συντονίσουμε και θα δικτυώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τη δράση μας για το επόμενο διάστημα για να την κάνουμε πιο αποτελεσματική. Αυτά τα λίγα θέλω να πω ως πολιτική εισαγωγή, να το πούμε έτσι, της γιορτής. Το πρόγραμμα της 10ης αντιρατσιστικής γιορτής το έχετε στο χέρι σας το αναλυτικό. Υπάρχουν καλλιτέχνες γνωστοί οι οποίοι συμμετέχουν από τη... Εδώ είναι ο Γιώργος ο Πασάς, σωστά τα λέω. Μήπως ο πατέρας, ο Γιάννης. Γιάννης ο Πασάς, ωραία. Λάθος. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Πασάς από τους Μπέγκαρς, άμα θέλει μπορεί να μας πει δύο λόγια κάποια στιγμή, άμα θέλει. Είναι η Μάρτα η Φριτζίλα, από τους Καμπάρα Project, ο Νίκος ο Γιώγαλας, ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης, ο Σπύρος ο Γραμμένος. Τα βλέπετε στις αφίσες και στα προγράμματα, δεν θα μακρηγορήσω. Υπάρχει λαϊκή σκηνή, υπάρχει χώρος προβολών, υπάρχει παιδότοπος. Βέβαια συζητήσεις, κάποιοι από τους ομιλητές μας είναι ήδη εδώ, ο Γρηγόρης Καλαμίνης μιλάει και σε μία από τις συζητήσεις αυτές της πρώτης μέρας, με τίτλο «Η αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων θα νικήσει κράτος, ΜΚΟ και αυθόρμητη αλληλεγγύη», μαζί με άλλους. Αυτή είναι η κεντρική συζήτηση της πρώτης μέρας. Η κεντρική συζήτηση της δεύτερης μέρας είναι «Κρίση, πόλεμος και Ευρώπη, φρούριο, αντιστάσεις στον νεοφιλελευθερισμό, τον ιμπεριαλισμό και τον ρατσισμό», με πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές και ομιλήτριες. Επίσης, στον χώρο θα υπάρχουν έκθεση πολιτικής γελιογραφίας από πολύ γνωστούς σκητσογράφους, Έλληνες, τους βλέπετε εδώ, και προστίθενται και άλλοι. Έκθεση φωτογραφίας και βίντεο. Σε λίγο θα έρθει και ο Μάριος ο Λόλος από την Ένωση. Να τους ο Μάριος. Από την Ένωση Φωτορεπόρτερ. Το είχαμε συνηθίσει. Από την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας. Βεβαίως. Είναι κάποιοι σπουδαστές από ένα ΙΕΚ δημοσιογραφίας που θα παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου. Τους καλωσορίζουμε, όπως κάνει στη Βουλή. Από τα αναλυτικά θεωρία. Επίσης, δεν θα μπορούσε να λείψει πέστα στην αντιδραστική γιορτή μας ο χώρος αλληλεγγύης, ακριβώς για τους λόγους που σας εξήγησα, που θα είναι ένας ξεχωριστός χώρος για όλες τις ομάδες αλληλεγγύης που θα είναι στη γιορτή, για σωματεία και για τοπικές συλλογικότητες, οι οποίες έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα για τους πρόσφυγες και συνεχίζουν και κάνουν. Με κάποιους συνεργαζόμαστε, με πολλούς συνεργαζόμαστε ήδη και από το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και την κίνηση Καπελάς του Ρατσισμού. Όπως επίσης και χώρος LGBTQI, της κοινότητας LGBT διαφόρων συλλογικότητων, που έχουν και αυτοί μια ξεχωριστή θέση στη γιορτή μας, όπου υπάρχουν και σχετικές συζητήσεις την Παρασκευή, αν δείτε το πρόγραμμα, είναι την Παρασκευή, διότι το Σάββατο γίνεται ταυτόχρονα και το Athens Pride, το οποίο θα προσπαθήσουμε να συμμετέχουμε κι εμείς, με περιορισμένες δυστυχώς δυνάμεις, γιατί το πότε θα γίνει η εκδήλωσή μας στην γεωπονική δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, γίνονται άλλα φεστιβάλ, γίνονται... Θα θέλαμε να το είχαμε αποφύγει, παρόλα αυτά θα είμαστε και το Σάββατο στις 5 η ώρα,
πολλοί από εμάς, από το Κυριακάτικο το Σχολείο και την Κίνηση απέναντι στον ρατσισμό, στη διαδήλωση παρέλαση του Πράιντ. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω άλλο, θα δώσουμε το λόγο στον Γρηγόρη τον Καλομήρη από την Αλβανία, αυτή στηρίζει τη 10η αντιρατσιστική γιορτή με πολλούς τρόπους. Και με οικονομική ενίσχυση και είναι ο οδηγός των μιλητής και θα έχει πολύ έντονη παρουσία στη γιορτή μας.